Θέλετε να αγοράσετε κάτι που κοστίζει πάνω από 3.000 ευρώ. Από την 1η Απριλίου ξεχάστε τα μετρητά. Δεν έχει άδικο και η πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει κάποια πράγματα από πάρα πολλά ε, που οδήγησαν οι λάθος επιταγές. Πιστεύω εκεί ξεκινάει το μέτρο. Mm -hmm. Να οδηγήσουμε σε γνήσια συναλλαγή. Ούτε μας εμποδίζει το μέτρο της επιταγής ούτε των μετρητών. Στη γνήσια πια συναλλαγή και όχι ανταλλαγή. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από την επόμενη Παρασκευή, όλε οι συναλλαγέ άνω των 3.000 ευρώ θα γίνονται είτε με πιστοτικέ κάρτε είτε με επιταγέ. Μάλιστα, η περίοδο μέχρι το τέλο του 2011 θα είναι τύπη δοκιμαστική, αφού από την 1η Ιανουαρίου του 2012 το μέτρο επεκτείνεται για συναλλαγέ άνω των 1.500 ευρώ. Η διακίνηση του μαύρου χρήματο. Εκτός τραπέζης ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και βοηθούσε βεβαίω στη διαχείριση παραεμπορίου και μαύρη επιχειρηματικότητα. Βεβαίω, καλά κάνει η κυβέρνηση και προσπαθεί να ελέγξει το σύνολο τη διακίνηση των κεφαλαίων. Και 3.000 ευρώ δεν είναι πολύ μικρό ποσό σήμερα, όταν ο μέσο μισθό των εργαζομένων είναι 600 ευρώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση. Βεβαίω για του επιχειρηματίε αυξάνεται συνεχώ το κόστο λειτουργία, αφού στην ουσία αυξάνεται η γραφειοκρατία. Θα πρέπει να σα επισημάνουμε πω το μέτρο αφορά την τελική τιμή του προϊόντος που θα αγοράσετε, μαζί δηλαδή με το ΦΠΑ. Τι θα γίνει όμω αν κάποιο θέλει να κάνει αγορά ημέρε και ώρε που δεν λειτουργούν οι τράπεζε, τότε αναγκαστικά θα εκδίδει συναλλαγματική και θα κόβεται απόδειξη ίσπραξη μετρητών. Ο Έλληνα είναι τόσο πάνω έξυπνο και διαφέρει από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ότι πάντα βρίσκει τρόπους. Θα σπάει την αγορά στα δύο. Mm -hmm. Το 3.000 θα το κόβει στο 1500 και 1500. Πάντα υπάρχουν τρόποι mm -hmm. για να γίνεται η διευκόλυνση του πελάτη. Πάντω, αρκετοί από του καταναλωτέ αλλά και επιχειρηματίε εκφράζουν επιφυλάξει για την εφαρμογή του νέου μέτρου. Αν δηλαδή κάποιο δεν έχει κάρτα ή δεν μπορεί να βγάλει κάρτα, πώ θα πληρώνει. Αν πάλι κάποιο είναι μαυρισμένο στον τηρεσία, πώ θα κάνει αγορέ.